στην αποκατήλωση του διαπιστήματος και πάνω είναι ο Γολγοθάς. Ωραία. Ο Γολγοθάς, είναι ακριβώς το κέντρο. Αυτό που σας είπα, ότι η ωραία πίμη του Παναγίου του Λαού της Αναστάσεως είναι ακριβώς απέναντι από το απεριό του κούκλου του Παναγίου και του Ερδόφου Σάου. Αυτή είναι μεγάλη ευκαιρία, γιατί από εδώ έρχεται ο Πατριάρχης και έτσι κάνει κρίση γύρω του. Κατασκεύεται μέσα στο νερό τα αδερφιά. Κάνει κρίση γύρω του. Βρετανία με τα λάβα, η μοναχή, ψάλτες, όλοι οι γερίς και οι γερίς να δουλέψουν γύρω στο κομπλίο. Έχει μέσα στο κομπλίο και άγγελο σε εκεί και βγάζει το άγγελο κόρη. Και όταν βγάζει το άγγελο κόρη, η άγγελο περνάει, κάνει αυτή την διαδρομή. Από τη θεία μα, κοιτάμε το έργο. Είναι αυτή που αριστερά είναι καθαρίστο, είναι κόπο. Εδώ πράγμα που για μας τους Ελληνοορθόδοξους έχουμε τα πιο σημαντικά σημεία. Είδα τον Πάτερ Βασίλειο. Αν και στον Πανάγιο Τάφο, τελούν ακολουθίες και άλλα δόλου, δηλαδή οι Αρμένοι και οι Λατίνοι. Ο φύλακας όμως που έχουν ώρες, δηλαδή εμείς 12 με 3 το βράδυ, με 10.30 με 3 έχουμε εμείς τη λειτουργία. Μετά έχουμε στις 4 παραλαμβάνουν οι Αρμένοι, μετά είναι οι Λατίνοι. Βάζουμε ένα ξύλο πάνω από εκεί που γίνεται η δικιά μας θεία λειτουργία. Εδώ γίνεται ο όρθος ο δικός μας, έξω γίνεται η θεία λειτουργία. Αν και όμως έχουμε δικαίωμα ακολουθιών, ο φύλακας, προσοχή αυτό, δηλαδή τελειώσαμε τις ακολουθίες. Ωραία, έχει το δικαίωμα σου, αλλά εμείς είμαστε υπεύθυνοι του κουβουκλίου. Δηλαδή, φύλακας, ελληνοορθόδοξος φύλακας, είναι φύλακας όλη την ημέρα μπροστά στον τάφο. Ο Πάτερ Βασίλειος, στις 12 θα έρθει, ο Πάτερ Ιουβενάλιος, το ίδιο ισχύει και στο Γολγοθά, το ίδιο ισχύει και στο Πρετόριο και στη Γεστιμάνη. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό και σας είπα για μια πικτορική επιγραφή. Στην πικτορική επιγραφή, αν θα δείτε τα καντήλια και στην αποκαθήλωση, που έχουμε δικαιώματα όλοι μας, στη μία μεριά είναι τα καντήλια των Αρμενίων, στην άλλη των Κοπτών και τα άλλα είναι δικά μας. Έτσι μπροστά και στον Πανάκο Σταύρο. Τα κάτω καντήλια είναι των Αρμενίων. Τα επάνω είναι των Λατίνων. Και μέσα είναι το ασημένιο, το στυλός είναι τα δικά μας καντήλια. Ωραία. Πίσω από ό,τι έγινε, αυτό έγινε όταν έγινε η αποκατάσταση του Παναγίου και Ζεωδόφου Τάφου. Ουσιαστικά τι κάνει. Ο Παναγίος Τάφος είχε γύρω του κάποιους κλωμούς σιδερένιους επειδή από το 1815 χτίστηκε, πάω λίγο πιο πίσω. Ο Παναγίος Τάφος ήταν ένα σπήλαιο, το οποίο ήταν έτσι. Ακούτε λίγο όλοι, ήταν ένα σπήλαιο, το οποίο φαγώθηκε και το σπήλαιο έμεινε αυτό. Και πάνω χτίστηκε το κουβούκι, που από κάτω υπάρχει ακόμα ιερός βράχος, το οποίο το απέδειξε αυτό και οι μελέτες που γίνανε από το εθνικό μικρόβιο είναι και το National Archive που έγινε από έτσι. Ωραία. Επάνω όμως αξίζει να αναφέρουμε ότι στη πληκτορική τη γραφή, την οποία σήμερα τη πληκτορική τη γραφή την πλήρη μία λατινική εικόνα συγγνώμη της Αναστάσεως, έγινε εμφανή μία μέρα. Την ημέρα που είχαν φύγει όλα τα καθήκη και την αποκατάσταση, δηλαδή τελείωσαν οι δουλειές και φωτογραφήθηκε μόνο το κούκλιο χωρίς μπουκάνες, χωρίς καρδίλια, χωρίς τίποτα. Και υπάρχει επιγραφή η οποία γράφει τούτο το ιερό κουβούκλιο χτίστηκε όλο εκ θεμελίου εκ των Ορθοδόξων Ρωμαίων επί Πατριάρχου Πολυκάρχου το έτος 1910. Δηλαδή, σε ένα τέτοιο τόπο βλέπετε ενώ σε άλλες περιπτώσεις βρισκόμαστε και σαν χώρα γενικά περνάμε μια πολύ σκοτεινή περίοδο, εδώ έχουμε τον καλύτερη θέση και εδώ και στη Βασιλική της Γεννήσεως θα πάμε στον τάφο της Παναγίας. Αυτό, έτσι σας το λέω λίγο για να προδώσω λίγο το ειδικό, γιατί όλοι ήρθαν να πηγαίνουν για να πάρουν βήμα. Λοιπόν, ο οφαλός της γης στο κέντρο του κόσμου. Θα προσκυνήσουμε, είναι καλό να πάμε στο Γολγοθά, να προσκυνήσουμε στο Γολγοθά και να κατεβούμε να κάνουμε τα παρεκκλήσια, να μην χάσουμε. Εντάξει. Εσείς πήγατε γιατί κάνατε λιπακούι και σας έψαχνα να σας βάλω μετά. Γι' αυτό σας ευχαριστώ. Πάμε. Ανεβαίνουμε όλοι μαζί πάνω στο Γολγοθά.
Άγιος Στάθμος, καβεκαθήλους. Δόξα τω Θεώ, σήμερα τα προσκυνήματα η θυσία του Αβραάμ. Άγγελος και υπονοσιάστηκε η θυσία του Αβραάμ. Δεν το πατώ, τραβώ και πολύ. Εγώ δεν τραβώ καθόλου. Απλά. Έλατε. Και δεν αυτό. Είναι ότι δεν θα μπορούσα να δω το σχήμα. Ήταν να σταθεί στον χώρο. Άστα. Πες μας, έχει 3D. Θα τα αφήσει το ζούσιο. Θα σταθεί στο κλάδι. Ναι, τραβήξα το κλάδι. Είναι μέσα από το δρόμο. Όχι. Να δω, συγγνώμη τώρα, είσαι φίλος, δεν θα σταλώ.